αυτή η ζεύση έρχεται να γίνει δροσιά. Να την κάνει ο Άγιος Παντελεήμονας στις ψυχές και στα σώματά μας δροσιά. Γιατί γνωρίζουμε από τη θεολογία της Εκκλησίας μας ότι εκτός από τους κάψινες που προκαλεί η αμαρτία και ο πειρασμός, υπάρχει και η δρόσος του Πνεύματος. Έτσι όποιος ζει μέσα στη χάρη του Θεού δροσίζεται με την καλοσύνη, με την αγάπη, με την πίστη, δροσίζεται. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε απόψε εδώ για να δροσιστούμε ακούγοντας τρόπο που έχει αγάπη. Φέτος οι εκδηλώσεις μας έχουν σαν κεντρικό θέμα εάν έχουμε εικονική πίστη ή είμαστε σε αληθινή σχέση. Γιατί από ό,τι φαίνεται χανόμαστε μέσα σε μια εικονική πίστη η οποία είναι εντελώς αφηρημένη και στην πράξη είμαστε κλεισμένοι στους εγωισμούς μας ακόμα και θρησκευόμενοι. Ενώ εκείνο που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι αυτό που κάνει εκείνος για μας. Να θέλει να είναι σε συνεχή αληθινή σχέση με μας. Να μας αγαπάει ό,τι κι αν είμαστε και να δίνει σε όλους ευκαιρίες. Δεν θα σας κουράσω με δικά μου λόγια, γιατί οι ομιλητές που ήρθαν φέτος, τους οποίους γνωρίζουμε γιατί μας αγαπάνε και ήρθανε, έχουν να μας δώσουν πολύ πιο βαθιά και αληθινά και αυθόρμητα και πηγαία και λόγια του Θεού που μας κάνουν να δυναμώνουμε. Είναι η αλήθεια του Θεού μια αγάπη δίχως τέλους, όπως αυτά που ζούμε εδώ, στον κάψωνα του Θεός. Στα λαγματικές της αγάπης του, τα λόγια που ακούμε, μια πρόκληση χαρμόσυνη να αλλάξουμε, να ζούμε. Μέσα στις στεναχώριες μας, στα άγχη της πιέσης, ακούεις λόγια του Θεού και αμέσως αναπαίρνεις. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν φτιάχνουμε ομάδες, ζούμε την παρουσία Του αυτές τις εβδομάδες. Αναθαρρύνει η ψυχή, χαίρεται η καρδιά μας, ξυπνάει η ελπίδα μας στην κάθε μας βραδιά μας. Απόψε ιδιαίτερα, με το χαμόγελό Του, ο Παπαχρίστος θα μας πει ό,τι έχει στο μυαλό Του. Χρόνια, πατέρα και αδερφέ, έρχεσαι στην αυλή μας και αλλάζεις τη διάθεση, αλλάζεις τη βουλή μας. Χάρις μας ούτως ο Θεός όλους να ξεσηκώνεις και με χαμόγελο καρδιάς δικούς Του μας δηλώνεις. Δεν ξέρω το ποδόσφαιρο και μη μου βγάλεις κάρτα. Ωστόσο, τα χαμόγελα δικά σου είναι πάντα. Δεν είσαι μόνο αψηλός και φύλαθλος του ΠΑΟΚ. Είσαι πατήρ αληθινός, πολέμιος του χάρους. Αγγίζεις τη συνείδηση φιλάθλων, νέων κι άλλων. Είσαι το στήριγμα πολλών, μικρότε και μεγάλων. Εμείς εδώ το ψάχνουμε. Θεό, πώς θα τον βρούμε, στην Εκκλησιά, στον κόσμο μας, σ' αγάπη ανεβούμε. Τι λέει ο Γεροπαΐσιος, πείτε μας 10 λόγια, βγάλτε μας από τη σύγκριση του ψεύδους τα καθόλια. Ωστόσο, χαράλαβε, οι στίχοι σου πάντα με ξεπερνάνε.
έχουν σωθεί απέλυση και αγάπη μας κερνάνε. Γι' αυτό έλα στο βήμα μας και πες μας για τον συγγνώμη, για τον γέροντα, σαν πολιτήρα τάρος. Έγραψες ρήμες της καρδιάς για τον Πατέρα Χρήστο, γι' αυτό σε περιμένουμε και ό,τι έχεις ρίχτω, πολλέ. Μεγάλη νιώθουμε χαρά που απόψε είναι μαζί μας και φέτος μας ετοίμησε και ήρθε στη γιορτή μας. Θερμό το καλωσόρισμα στον Παπα Χρήστο Μίτσιο, όλα του άγια και καλά, μα έχει ένα μίτσιο. Είναι μεγάλος παπουτσής και τόσο για καμάρι, μα όμως δυσκολεύεται πρωτάθλημα να πάρει. Και επειδή σχέση ζωής έχει με την ομάδα, σαν παπαπάω είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Μην ξαφνιαστεί όποιος οδεί στις στούπες της Κερκίδες να τρέχει να εξομολογεί τσούρκο τους παοτζίδες. Γεννήθηκε στην Κόρινθα, σπούδασε θεολογία, συγχωριανός με Άγιο και έχει την ευλογία. Αγάπη, τρέλα και ανθρωπιά είναι το σύνθημά του. Ήρθος και ειλικρίνεια τα προτερήματά του. Σε όλους είναι αγαπητός και έχει καρδιά μεγάλη και σε γνωστούς και σε άγνωστούς ανοίγει την αγκάλι. Το ευχόμαστε από καρδιάς να έχει την υγειά του, χρόνια πολλά να υπηρετεί τα διακονήματά του. Τι είναι μωρέ του τον τόπο, τι παπαπά, παπάς είναι.
πολύ γρήγορα όμως είδα όλα αυτά τα παιδιά πόσο εύκολα ζει γονά του. Και αν κάτσω και σας διηγηθώ ιστορίες, πόσο ζυγώνουν, πώς ζυγώνουν, πώς έρχονται και γιατί έρχονται, θα ρω πως θα κλάψετε κι εσείς. Μπορεί να είμαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να περπατάω και να μου φωνάζουν από πίσω και να ακούω το βήμα τους να τρέχουμε Παπα Χριστό, Παπα Πάω, να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν και πολλές φορές, και αυτό είναι το σημαντικό, εκεί που είμαστε στη γωνία Αριστοτέλους και Τσιμισκή, Εγνατία και Αριστοτέλους εκεί μέσα στο κέντρο της πόλης, κάτσε παπά ένα λεπτό, έχεις ένα-δύο λεπτά και να μου λένε μία ολόκληρη εξομολόγηση. Έτσι εκεί όχι στη ζέστη, στο κρύο, στον κόσμο που περνάει. Και όχι εξομολόγηση με χίλιες δυο τσιριμόνιες που λέμε εμείς στην Ήπειρο. Να τα φέρουμε και από εδώ, να τα φέρουμε και από εκεί και να μην φέρουμε στο τέλος. Αλλά μια εξομολόγηση, παπά μου, το έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και δικαιολογία δεν πάω σε καμία, τα έκανα από πάνω. Βόηθαμε τώρα να τα ξαναβρω με τον εαυτό μου, να τα ξαναβρω με το σπίτι μου, να τα ξαναβρω ρε παπά μου που είναι ο Θεός. Και αυτό μου το λέει και μου το λένε και ξανά και ξανά με τα κλεισμένα τα μάτια. Και αυτή η εξομολόγηση μπορεί να γίνεται, είπαμε, στην Αριστοτέλους, μπορεί να γίνεται στην Τσιμισκή. Μπορεί όμως, εκεί είναι πιο τρελό, να είμαστε μέσα στο παιχνίδι, να είναι γεμάτο τρέλα και φωτιά γύρω μας και να σου έρχεται ο άλλος να σε αγκαλιάζει, να σηκώνει στα αυτή από το θόρυβο τον πολύ και να λέει μια εξομολόγηση που δεν, τι να πω, λυγίζουν τα γόνατά μου εκείνη την ώρα. Και ο προβληματισμός μου είναι, Θεέ μου, είσαι εδώ. Και η απάντηση μέσα στην καρδιά μου πάντα είναι, όχι μόνο είμαι, αλλά και χαίρομαι. Και επειδή ο τίτλος του θέματος τον οποίο πήρα ήταν «Ψάχνοντας τον Θεό», δεν θα τον βρούμε μακριά από την Εκκλησία και την αγάπη, έτσι όπως μας τον γνώρισε ο Γέροντας Παΐσιος. Εγώ κάπως έτσι τον βρίσκω τον Θεό κάθε τόσο, έτσι κάπως συναντάω τον Θεό και χοροπηδάει η καρδιά μου. Αυτές τις μέρες είναι αλήθεια, παραδείγματι, ότι οι ομιλίες που ακούσαμε ήταν μοναδικές. Χθες όσοι ήσασταν εδώ, ο πατέρας Σπυρίδων είπε συγκλονιστικά πράγματα. Για να δούμε μέσα στην ιστορία πώς πορεύεται ο Θεός. Και ο Θεός μας, ας ξεκινήσουμε από εδώ, ήταν κοντά μας και τότε που εμείς ως ανθρωπότητα δεν ήμασταν κοντά του. Ξέρετε, μετά την πτώση που φύγαμε από τον παράδεισο που μας έδιωξε ο Θεός, διότι έτσι ήταν το δίκαιο και η συμφωνία που είχαμε κάνει μαζί του, ότι αν θέλουμε να μείνουμε μέσα, θα μείνουμε μακριά από την αμαρτία. Και εμείς δεν μείναμε μακριά από την αμαρτία και φύγαμε. Διαλέξαμε τον δρόμο να φύγουμε. Ακόμα και τότε, αυτό μας είπε χθες ο πατέρας Σπυρίδων, ο Θεός έψαχνε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος έψαχνε τον Θεό. Και ένας όνειρος δεν είχε την τύχη ιστορικά να έχει προηγηθεί από αυτόν ο Χριστός, τον έβρισκε ακόμα και εκεί που δεν καταλάβαινε ότι τον έχει βρει. Διότι και εμείς πολλές φορές δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε βρει τον Θεό.
Τον έχουμε, είναι κοντά μας ο Θεός. Και εμείς συνεχίζουμε πάλι να γυρνάμε λίγο την πλάτη στο Θεό και ο Θεός πάλι να μας κυνηγάει. Εμείς συνήθως το είπε ο Παναγιώτης, τι ωραία προηγουμένως, ότι φτιάχνουμε άχαρμα θεϊκό τον εγωισμό μας, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε πώς μας μιλάει ο Θεός. Πού είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω μια δικιά μου ιστορία. Μια ιστορία με τον Γέροντα Παΐσιο. Γιατί είχα την τύχη τη μεγάλη, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, να ξεκινήσω μια σχέση αγάπης και τρέλας με τον Γέροντα Παΐσιο σε ποια στιγμή της ζωής μου. Σε μια στιγμή που αμφισβητούσα τον Θεό. Ναι, εσείς, υπήρχαν στιγμές και υπάρχουν σε όλους μας αυτές τις στιγμές που μπορεί να αμφισβητούμε τα πάντα. Είναι, δεν είναι, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι είναι αυτά που μας λένε, δεν μας τα λένε, είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Βρέθηκα ηλικιακά αμέσως μετά την περίοδο της, αυτό που λέμε, επταετία, όπως και αν το λέει ο καθένας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από αυτό, εκεί η δεκαετία του 70 και του 80, υπήρχε μια τρελή αμφισβήτηση των πάντων. Όλα είχαν αμφισβητηθεί πλέον. Μέσα σε αυτά τα παιδιά, σπούδαζα και εγώ, μπήκα στη θεολογική σχολή και φανταστείτε, αμφισβήτηση και θεολογική σχολή, πόσο ωραία ταιριάζει. Εκεί λοιπόν στη θεολογική σχολή έψαχνα για ένα-δύο χρόνια στην αρχή, έτσι που το έλεγε η ψυχή μου και η καρδιά μου, όχι τα σωστά της πίστεως, της θεολογίας, της Εκκλησίας, αλλά τα λάθη. Και το ωραίο, άφησα τα πάντα να έχω σχέση με την Εκκλησία, με τον Εκκλησιασμό, με όλα αυτά, μείναν στην άρχη. Και πήγαινα στο Γέροντα Παΐσιο, μόνο με αυτόν κράτησα. Και πήγαινα στον Γέροντα Παΐσιο, αλλά τι θράσος άραγε. Του τάχωνα. Έτσι κοροϊδεύετε, έτσι λέτε, έτσι κάνετε, έτσι τούτο, έτσι και εκείνο. Και ενώ ο Γέροντας ήταν ο ασκητής, ο μεγάλος και τρανός που ζήμωνε τον εαυτό του με τον Θεό, ποιο ήταν το τρελό και το υπέροχο που μου σημάδεψε τη μετέπειτα σχέση μου μαζί του. Ότι ποτέ δεν με έβαζε απέναντι να μου πει τι είναι αυτά που λες, τα λες αυτά, δεν είναι έτσι, ψέματα, μαμά. Όχι. Έλεγα, χαμογέλεγε. Και άμα σταματούσα εγώ, βαριόμουν, δεν είχα άλλο τι να πω, για ξαναπέστα το παιδί μου αυτά, τι ωραία που τα λες. Σηκωνόταν μου φύγει να πάει μέσα και εγώ το πείραζα κιόλας. Βαρέθηκες, κουράστηκες με αυτά που είπα. Όχι βρε παιδί μου, πάω να σου φέρω λουκούμια και νερό. Να πάρω τα λουκούμια, να πάρω το νερό για να ξαναπώ από την αρχή αυτά που το έλεγα. Και με κρατούσε όλη τη μέρα εκεί. Και εγώ είχα το θράσος κάποιες στιγμές να τα επαναλαμβάνω. Και περνάει ο καιρός. Αλλά εδώ τώρα κρατήστε το κουμπάκι σε αυτό. Κάποια στιγμή ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου πολύ ευσεβή. Τι ωραία λέξη. Πολύ ευσεβή. Και αφήνω την αμφισβήτηση και ξαναπάω στο φανατισμό. Φανατισμός με ένα μοναστήρι για να πάω και το μοναχός. Ξέχασα όμως αυτόν που μ' αγάπαγε στην περίοδο της αμφισβήτησης. Δεν ξαναπήγα στον Γέροντα Παΐσιο για 1,5 χρόνο. Καθόλου. Διότι πλέον εγώ είχα βρει την αλήθεια και δεν με πιάνε κανένας. Τελειώνω το Πανεπιστήμιο. Μέσα στην τρέλα του υποψήφιου περί του δόγιου μοναχού. Ζούσα έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε. Ζούσα έτσι, μεσονυκτικά, όρθρος, απότυπνα, ακολουθίες, μετάνοιες, κομποσχήνια,
μακριά μαλλιά, μαύρα ρούχα και άτυπη υποψηφιότητα δόκι του μοναχού στο μοναστήρι. Έρχεται το τέλος της σχολής. Δίνω το τελευταίο μάθημα, Γενάρη μήνα, και πάω στο Άγιον Όρος με την παλίτσα μου, τα υπάρχοντά μου, για να μην ομόνιμα. Οι γονείς μου στη Γερμανία, κανένας δεν ήξερε που βρίσκομαι, τότε δεν υπήρχαν τα κινητά. Οπότε είχα την άρνηση να φύγω. Πηγαίνω λοιπόν στο Άγιον Όρος, μένω το βράδυ στην υποκλημονωσία μου, ξυπνάω το πρωί και έχει δυο πιθανές χιόνια. Χαίρομαι και σκέφτομαι, θα πάω στο γέρο του Απαΐσιο, γιατί όχι να ακούσω το καλό, όχι να πάρω την ευχή. Ποια ευχή? Εγώ είχα ο ίδιος ευχή να δώσω το καλό. Ποιος διέλεγες τώρα? Αλλά όχι, είχα τη σκέψη όμως, πονηρή καθή, σκεπασμένη πονηρή σκέψη. Να πάω να πάρω το όνομα και να λέω μετά, δεν θα ερχόμουν από πάνω να σας μιλήσω, θα πήγα σε πατριαρχία μετά, για να είμαι ο άνθρωπος που μου έδωσε το όνομα ένας Άγιος. Και πάω λοιπόν, πιστεύοντας αμέσως μετά που κάναμε την ακολουθία το πρωί στην Μουσίου, κατεβαίνω στο κελάρι, πιστεύοντας ότι θα είμαστε μόνοι μας. Εγώ είχα χάσει όμως επεισόδια από τον Γέροντα και ο Γέροντας πλέον είχε κόσμο πολύ. Μπαίνω στο γύρο εκεί που ήταν το υπαίθριο Ρονταρίκη, δύο πιθανές χιόνι, αλλά 80 άτομα περιμένανε. Μέσα στο τρίβο τους πάτησα μέσα μου κάτι καλές κουβέντες, τι θέλουν τώρα αυτοί και τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ και τι καταλαβαίνουν αυτοί από Γέροντα και εγώ δεν θα πω εδώ όπως θέλω να κάνω όλα αυτά. Περιμένω. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Γέροντας και μου κάνει πλάκα. Ας είχε να με δει 2 χρόνια. Έχουμε την τύχη εδώ να έχουμε και έναν μεγάλο ασκητή. Κοιτάω εκεί το μικρό, όλοι λαϊκοί. Και τι λέω ο Άγιος, να σας το κάνω παράσταση. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, ποιος ασκητής τώρα. Και ξαναμένει μέσα ο Γέροντας. Γιατί κρύωνε κιόλας πολύ με τον ένα πνεύμα να μην είχε. Τώρα εδώ θα κάτσω εδώ μέχρι το πρωί. Δεν φεύγω, θα κάτσω. Και κάποια στιγμή, αφού πήρε κανένα 2-3-5 παρέα, βγήκανε, ξαναβγήκε για να πάρουμε την εφούλα του, το έκανε συχνά αυτό και όσοι τον θέλανε μια λέξη που λέγανε κάνε προσοχή γέροντα για αυτό ή γέροντα για αυτό το πρόβλημα, μια λέξη και φεύγανε. Βγαίνει, φτάνει η σειρά μου, με κοιτάει και μου λέει «Ακού, καλόγερος ο Χρήστος, τι λες, φεύγεις από το όρος τώρα». Είχα φτάσει στον 20ο, πόσο σουβαλό είσαι, 28, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23,
νιώθω να χάνονται τα πάντα και συνεχίζει να βλέπει τον κόσμο. Εγώ έπρεπε σε ένα δευτερόλεπτο να αποφασίσω, φεύγω, μένω, αποδέχομαι ή δεν αποδέχομαι. Ξαναγυρίζοντας να μπει μέσα, με βλέπει το αίω και τρέμω, γιατί κρύωνε κιόλας, το κρύο ήρθε. Και με αγκαλιάζει, πιάνει το δασάκι του, όχι τέτοιο θα το αλλάξω, σχεσμένο με τη μέρα έτσι. Και λέει, αχ, παιδάκι μου, φύγε τώρα για να σωθεί. Και τάρτη ώρα που θα το φορέσει στο δάσο και θα είναι διαφορετικό. Φεύγω, δεν σα πω πώ, περίπου α πούμε ένα μικρό θαυματάκι, πώ βρέθηκε εκείνη την ημέρα που είχε η κακοκαιρία, βρέθηκε το λιμενικό στην Δάφνη και έφυγε με το λιμενικό. Γυρίζω μετά από μια εβδομάδα. Τώρα από εδώ πέρα θα πείστε τα αυτά που θα σα πω. Γυρίζω μετά από μια εβδομάδα. Και τι διαπιστώνω. Υπέροχος καιρός,
γέροντας μόνος του και πιάνουμε κουβέντα. Γέροντα, απόλυταμε, πνίγηκα, με πνίγησε. Γιατί δεν τεδάκι. Εγώ ήθελα να πω καλόγερος και εσύ είναι διόφυλος. Εγώ ήμουν έτοιμος και εσύ είναι διόφυλος. Λέει, γιατί θα γινώσουμε καλόγερος για το Θεό. Ποιο Θεό, παιδί μου. Ποιο Θεό είχες και έχεις κοντά σου. Μα λέω, γέροντα, εγώ κάνω μετάνοιες, κάνω προσευχές, κάνω μπουμποσκίνια, κάνω απότητα, κάνω μεσημερικά. Τίποτα, παιδάκι μου, δεν κάνεις. Έχεις κάνει τον εγωισμό σου Θεό και τον προσκυνάς. Και πότε, ρε γέροντα, πότε ήμουν κοντά στο Θεό. Για ξύγησέ τα από τώρα, γιατί τώρα με πνίξες ακόμα και τώρα. Θυμάσαι τότε που τον αμφισβητούσες. Στα ποδαράκια του Θεού μιλήσουμε. Πόσο σ' αγαπούσε τότε ο Θεός. Τώρα δεν μ' αγαπάει. Μα τώρα είσαι ένας εγωιστής και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα τη σχέση μου με τον Γέροντα. Πόσο τον ευχαριστώ, πόσο τον αγαπώ, που βρέθηκε εκείνη τη στιγμή στον δρόμο μου και δεν σας το κρύβω. Τώρα απολαμβάνω αυτό το κρύβο και όσο δε το απολαμβάνω και με τα τρελά παιδιά που πάω, εκεί ζει η καρδιά μου το Θεό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι. Συγχωρέστε με που ξεκίνησα με ένα τόσο προσωπικό θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο. Ερώτηση στο Γέροντα. Γέροντα, όταν έρχεται κάποιος για εξομολόγηση και πει βαριές αμαρτίες, τι του λέει ο πνευματικός, τι κάνει ο πνευματικός, τι του λέει, τίποτα παιδί μου δεν του λέει. Και ο ρόλος όταν του πνευματικού ποιος είναι, ακούστε, γέροντας μετά λέει, ο ρόλος του πνευματικού παιδί μου είναι να κατεβάσει το Θεό στη γη για να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Γίνεται, ρε γέροντα, αυτό. Πώς θα κατεβάσει το Θεό στη γη. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τότε μην με μπερδεύεις, ρε γέροντα. Και εκεί τι άκουγα. Για ακούστε. Γιατί από εδώ θα ψηλαφίσουμε δύο-τρία βήματα που είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός μας. Τι είναι για μας ο Θεός. Τότε μου λέει, παιδάκι μου, για θυμίσω την παραβολή του ασώτου Ιού. Πολλές φορές τον τσίγκλαγα για να μου πει αυτή την παραβολή. Την έλεγε τόσο όμορφα, έσταζε τόση γλύκα ο εαυτός του που μίλαγε για την παραβολή του ασώτου και έλεγε συνέχεια, αυτός είναι ο Πατέρας μας, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός. Ξέρετε την παραβολή. Τι έχουμε πάθει όμως. Δεν αφήνουμε στον εαυτό μας και να την καταλάβει και να την εξηγήσει και πιο πολύ να τη ζήσει. Ήταν, λέει, ένας πατέρας και είχε δύο γιους. Ο ένας ήταν ο καλός χριστιανός, ο τέλειος χριστιανός. Καλή ώρα. Ο τέλειος χριστιανός. Αυτός του τα έκανε όλα καλά. Και ο άλλος ήταν αυτός που πήρε την περιουσία, έφυγε και τα ρήμαξε όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και τα χρήματά του και την περιουσία του και τον εαυτό του ζών, τι ωραία φράση ο Χριστός μας, ζών ασώτος.
Κάποια στιγμή όμως, όταν κατάλαβε πόσο άσκοπο, πόσο άδειο, πόσο καταστροφικό είναι για αυτόν που ζούσε έτσι, τιμήθηκε τον Πατέρα και ξαναγυρίζει στον Πατέρα. Και τι κάνει ο Πατέρας αυτός? Δραμών επ' αυτόν τρέχει, περιμένει να δει, σου λέει, θα δει, δεν γίνεται. Περιμένει να δει και τρέχει, λέει, σε αυτόν. Εδώ τώρα ακούστε τα επόμενα, γιατί θέλω να τα ακούσετε, γιατί θέλω να τα ακούσουμε. Γιατί πονάω, γιατί ήμουν και δάσκαλος, εκπαιδευτικός, καθηγητής και γονιός. Και πονάω ποιον Θεό καταλαβαίνουμε, ποιον Θεό ζούμε και κυρίως ποιον Θεό λέμε στα παιδιά μας. Γιατί αν βρισκούμε αυτόν τον Θεό της παραβολής του ασώτου τον Πατέρα, θα τρέχουν και τα παιδιά μας να τον βρούμε. Αν βρισκούμε τον άλλον, θα δούμε παρακάτω ποιος είναι ο άλλος Θεός. Υπάρχει κι άλλος Θεός. Τότε δεν θα θέλουν να ακούσουν για αυτόν τον Θεό τα παιδιά μας. Αυτός λοιπόν ο Πατέρας τρέχει και επέπεσε με τον τράχυλον αυτού και κατεφύλισε αυτόν. Όχι, δεν τον απλώς καλός το παιδάκι μου. Έλα εδώ ρε, τι μου κάνεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα, είκοσι, πενήντα, εκατό, διακόσια. Κακά που το έκανε. Και κατεφύλισε αυτόν. Και μετά μου λέει, παιδί μου, άκου, λέει, παρακάτω. Και δίνει την εντολή να τον πλύνουν, να του βάλουν την καλή τη στολή, να του δώσουν το δαχτυλίδι στο χέρι. Τι ήταν το δαχτυλίδι στην οικογένεια παλιά? Ήταν η σφραγίδα της οικογένειας για το αγόρι, ότι είναι ξανά παιδί του. Και το πιο ωραίο παιδί μου λέει, άκου, άκου, μου λέει, Χριστάκη, θύσαντες των μόσχων των συντευτών και φαγόντες εφρανθούμε, όχι να χαρούμε, να εφρανθούμε, να γεμίσει η ψυχή μας και η καρδιά μας ομορφιά και χαρά. Αυτόν τον Θεό, παιδί μου, θα μιλάς. Αυτόν τον Θεό θα δείχνεις. Αυτόν τον Θεό θα ψάχνεις. Αυτόν τον Θεό θα διδάσκεις. Με αυτόν τον Θεό θα κάνεις παρέα. Αυτόν τον Θεό θα προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά σου στο σχολείο, στα παιδιά σου στο σπίτι, στην οικογένειά σου, στους φίλους, στους γνωστούς. Και αν ενώσουμε αυτήν την παραβολή τώρα και με τις άλλες παραβολές, ποιος είναι ο Θεός μας, μωρέ? Γιατί κάποιοι, γιατί σήμερα σπέρνουμε στα διαδίκτυα από εδώ και από εκεί, σπέρνουμε έναν Θεό δικαστή, τιμωρό, αυστηρό, κακό, ο οποίος ούτω λίγο και πολύ ήρθε και έρχεται στη γη για να τιμωρήσει τους πάντες, να μην αφήσει κανέναν όρθιο. Και η φράση «ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο», τόσο πολύ αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο. Πόσο τον αγάπησε, που έδωκε, λέει, το γιο του, έστειλε το γιο του. Γιατί τον έστειλε? Για να περάσει έντοξα σαν βασιλιά και να κυριαρχήσει πάνω στη γη με τα όπλα, με την εξουσία, με την δύναμη? Όχι. Για να δείξει την απέραντη αγάπη του και την τέλεια ταπείνωσή του. Λαμβάνοντας σάρκα από τη σάρκα μας. Ποια σάρκα πήρε ο Χριστός? Αυτή που έχει το άνθρωπος. Και με αυτό το αίμα του εξαργυρώνει ο Θεός τη σωτηρία μας. Όχι, δεν την εξαργυρώνει με τα λόγια. Όχι, δεν την εξαργυρώνει με την διδασκαλία του. Όχι, δεν την εξαργυρώνει με τις διαταγές του. Την εξαργυρώνει τη σωτηρία μας με το αίμα του, το οποίο αίμα
συγχωρέστε με, θα το πω, είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε αυτά. Το οποίο αίμα του, εδώ είναι το τέλειο μεγαλείο του Θεού, της αγάπης του, δεν το έχει σε άπαξ. Δεν είναι. Έχει σε μια φορά το αίμα του, τέλος. Σε κάθε λειτουργία που λειτουργούν οι παππούλιδες σας, ξαναχύνει ο Θεός όλο του το αίμα. Διότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας άφησε στη γη. Να είναι το σώμα του και το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο και να μας λέει κάθε φορά που λειτουργεί. Για δέστε τώρα αυτή τη εβδομάδα, θα ρω πως θα λειτουργήσει κάθε μέρα. Και μάλιστα, τι ωραία η ιερείς, τι ωραία η Εκκλησία. Θα κάνει και την αγρυπνία τον βράδυ. Δώσ' και μια αγρυπνία μέσα. Δηλαδή να μην είναι 7 οι λειτουργίες, αλλά 8 οι λειτουργίες. Στα μοναστηράκια μας, δε, ειδικά στο Άγιον Όρος, που έχουν πολλούς ιερείς, το κάθε μοναστήρι κάθε μέρα κάνει 3, 4, 5, 6, 7, 10 λειτουργίες το κάθε μοναστήρι. Σε διαφορετικά μέρη. 100 λειτουργίες, 200 στο Άγιον Όρος. Και εκεί ήντος ο Χριστός και λέει έλα, 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 έλα. Και βγαίνουμε τώρα κάποιοι από εμάς, βγαίνουμε κάποιοι, όχι εδώ δεν βάζουμε αυτό, σε όλα τα άλλα βάλετε. Όχι να μην κοινωνήσεις γιατί αυτό, όχι να μην κοινωνήσεις γιατί εκείνο. Όχι να μην κοινωνήσεις γιατί έτσι ο παπάς, γιατί ο παπάς δεν είναι πολύ εντάξει, γιατί είναι με τους πατριαρχικούς, γιατί έρχεται ο διάβολος και μας λέει. Τι μας λέει, τη Θεία Κοινωνία, ποια Θεία Κοινωνία, τον ίδιο τον Χριστό. Και ξέρετε γιατί ήρθε, λέει ο Χριστός κατά στη γη. Ήρθε γιατί, τον διάβασα προχθές, το λέει και ο Άγιος Αμφιλόχιος αυτό, ο σύγχρονος Άγιος και υπάρχει Άγιος, σώστονος πάρα πολύ, ήρθε λέει γιατί δεν μπορούσε να ζήσει μόνος του. Ήρθε ο Χριστός για να ξαναφτιάξει τις σχέσεις του με εμάς τους ανθρώπους, να ανοίξει τη Βασιλεία των Ουρανών και να αρπάξει πρώτον ποιον, το ληστή, και να πει στο ληστή σήμερα αλήθεια σου λέω θα έρθει μαζί μου στον Παράδεισο. Γιατί πήρε πρώτον το ληστή, για να μας δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αγάπη του, η συγχώρεσή του, το μυστήριό του κτλ. Και λέει, πες πρώτος. Δεν διάλεξε αγίους. Είχε και αγίους να διαλέξει. Όχι, λέει. Και όταν ήρθε κάτω στη γη, ανοίγω αυτή τη μικρή παρένθεση και τη μ' αρέσει, ποιος έκανε παρέα ο Χριστός. Όταν λέει πήγε και στο σπίτι στην Καπερναούμ και έτρωγε και φωνάζουν οι γραμματείς τους μαθητές και τους λένε καλά έξω λίγο να εξηγηθούμε. Και λέει ο και εσύ είναι το διδάσκαλο Σιμών, τους είπαν τους μαθητές, δεν τρέπεται το διδάσκαλό σαν εσύ και πίνει με τα μαρτωλών και τελωνών και πορνών. Αυτή είναι η μαγιά αυτού του δασκάλου, αυτού του Θεού, αυτού του Χριστού. Αυτή είναι η μαγιά ότι δεν εσκύνεται. Γιατί? Γιατί θέλει πάντας ανθρώπους ότι είναι, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, όλοι, όχι ένας, δυο, πέντε, δέκα, δεν έχει διαλέξει πέντε, δέκα μόνο, ούτε χίλιους, ούτε πέντε χιλιάδες. Τον κάθε ένα έχει διαλέξει. Και την ίδια στιγμή που λέει θέλει πάντας ανθρώπους ότι είναι, αυτός ο Χριστός τι λέει, ως τη στέλνει ο πίσω με την το μεγαλείο της αγάπης, και το υπέρ μεγαλείο της ελευθερίας. Τώρα, αυτό το αίμα λοιπόν που έχει ο Χριστός, θα ήθελα να πω κάτι.
γιατί αυτές τις μέρες δεν σας κρύβω. Εμείς πάλι εκεί κοντά στη Θεσσαλονίκη είχαμε το μεγάλο ατύχημα των τεμπών, όπου κομματιάστηκαν, κάηκαν, γίνανε παρανάλογο του πυρός τόσα άτομα. Από αυτά τα άτομα μου ήρθαν κάποιες οικογένειες, κάποιες μανάδες. Μου ήρθαν μανάδες από παιδιά που χάθηκαν, κάηκαν, πέθαναν, σκοτώθηκαν. Μου ήρθαν και μανάδες και παιδιά που εκκλήσισαν. Τραγικότατες περιπτώσεις και η μένη και η μένη. Και επειδή εμείς οι ιερείς έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο να πρέπει να παλέψουμε κάθε στιγμή των ανθρώπων και να είμαστε εκεί, μου έχουν έρθει και άλλες φορές μανάδες που έχουν χάσει παιδιά. Γιατί το μανάδες και παιδιά μου να είναι πολύ περισσότερο από όλα πάνω στην γη. Ξέρετε τι τους λέω. Ακούστε το λίγο. Για μένα είναι η μόνη παρηγοριά. Ίσως η αρχή μιας μικρής εσωπαρηγοριάς. Τους περιγράφω τι είναι η Θεία Κοινωνία. Και ότι με τη Θεία Κοινωνία δεν συναντάμε απλώς τον Χριστό. Στη Θεία Κοινωνία συναντούνται τα πάντα. Στη Θεία Κοινωνία, σε αυτό το ταπεινό σχήμα που είναι η Θεία Κοινωνία, διότι θα μπορούσε ο Χριστός να είναι Χριστός εκεί. Ποιος θα ζήτωνε. Θα μπορούσε, αν είχε παπάς, να είναι άγγελος εκεί. Ποιος θα ζήτωνε. Τι μας άφησε λοιπόν. Ψωμάκι και κρασάκι που γίνεται όμως σώμα και αίμα Χριστού. Όχι σαν το σώμα, ούτε σαν το αίμα του Χριστού. Γίνεται αυτό το τίμιο σώμα και αυτό το τίμιο αίμα του Χριστού. Εκεί τι άλλο συναντιέται. Ο παπάς, όταν προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία το πρωί, μέσα στην προσκομιδή, και παίρνει από το πρόσφορο ένα κομμάτι και ειδικό που γράφει Ιησούς Χριστός, και είναι αυτό που θα το κάνει σαν κύβο, θα το κόψει, θα το βάλει στη μέση από τον Άγιο Δίσκο, αυτό θα γίνει το σώμα του Χριστού. Δίπλα βάζει την παρμελιά, τα δεξιά του Χριστού, η είναι αυτή. Απ' την άλλη μεριά βάζει όλους τους Αγίους, Προφήτες, Αποστόλους, Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Πατέρες, Μάρτυρες, Οσίους, Γυναίκες Μάρτυρες, τον Άγιο του Ναού εδώ, τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Άγιο της ημέρας, αύριο, την Αγία Παρασκευή, σήμερα την Αγία Άννα. Αλλά το σπουδαιότερο, ναι, υπάρχει σπουδαιότερο εδώ, τολμάω να το πω. Μπροστά από το Χριστό τι βάζει. Τρίβει ψυχουλάκια και διαβάζει ονόματα ζωντανών. Και λέω σε μια μάνα, καλή μου μανούλα, θα συναντήσεις το βασιλάκι σου. Θα συναντήσεις τη μάνα σου, στην άλλη μάνα, τα παιδιά που φύγανε. Πώς, κοινωνώντας. Κοινωνώντας, μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι όλα αυτά. Όλα αυτά μετά τα παίρνουν το Πάσχα και τα ρίχνουν στο Άγιο Ποτήριο. Και εκεί μέσα συναντιόμαστε όλοι. Ο ουρανός και η γη, εμείς και όλος ο ουρανός, ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι όσοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες, όλοι και οι ψυχές των ζωντανών και των αποθαμένων. Γι' αυτό και επειδή είμαι σίγουρος ότι εμείς σας πατέρες εδώ που θέλουμε αυτό, μην αφήνετε τη Θεία Κοινωνία σαν καλή συνήθεια το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, το 15ο. Ο Παπαδημήτρη μου, έτσι δεν είναι. Κάθε μέρα, αν το θέλετε. Αν το θέλετε, κάθε μέρα. Αρκεί να δει ο παπάς, ό,τι το θέλετε. Εκεί λοιπόν είμαστε αυτό που είπε ο Χριστός, φεύγοντας τη Μεγάλη Πέμπτη, φεύγοντας από το κήπο της Γεστημανή για να πάει να
να σταυρωθεί, να παραδοθεί να σταυρωθεί. Γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας ερχόμενος ο Κύριος το εκούσιον πάθος. Γιατί το λέει εκούσιον πάθος? Γιατί ο Χριστός ήθελε να σταυρωθεί. Δεν λέει ότι είναι τυχαία, δεν έγινε από τους κακούς. Οι κακοί ανέλαβαν τον ρόλο από την κακία του. Ο Χριστός το χάρη του σταυρώθηκε. Παραδόθηκε να σταυρωθεί. Και λέει εκείνη την ώρα ο ευχόμενος, κάνε λέει μου. Τι ωραία, σας προτρέπω, σας παρακαλώ, διαβάστε το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί θα καταλάβετε ποιος είναι ο Χριστός μας. Φεύγει για το μαρτύριο, δηλαδή βλέπει που έρχονται. Σαν να είναι εδώ, ο Κύπρος και στη Μαρία, στο κέντρο των Χανίων, άρχονται οι σπήρες. Βλέπει. Και δεν νοιάζεται τι θα πάρει, πόσο θα πονέσει, πόσο θα υποφέρει. Τι νοιάζεται? Τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη και το μαζί των ανθρώπων. Κάνε, λέει, Θεέ μου, φθινόμενο στον Πατέρα. Είναι όσοι μένει να είναι ένα, ποιοι εμείς. Καθώς πόσο ένα να είμαστε, πόσο μαζί να είμαστε, πόσο ένας να τρελαίνεται για τον άλλο. Καθώς και εμείς ένες μένει. Δηλαδή και εμείς είμαστε ένα. Ποιοι είναι οι εμείς? Οι Αγίοι 30. Τόσο μαζί μας θέλει ο Χριστός. Και πόσες φορές είπε ο Χριστός, εμείς, φίλοι μου είστε, είστε φαναράκια μου. Ποιοι? Οι τότε εμείς, με υψηλόν, και οι τώρα εμείς, όλοι, είμαστε φιλαράκια του Θεού και παιδιά του υψίστου. Παιδιά του Θεού μας κάνει ο Χριστός. Και μάλιστα, γι' αυτό είπαμε, ότι θέλει αγάπη για να βρούμε τον Χριστό. Χωρίς να αγαπήσουμε, Χριστό δεν έχει. Χωρίς να αγαπήσουμε, Βασιλεία των Ουρανών δεν έχει. Άλλωστε, στην παραβολή της μελούσης κρίσεως, ποιο είναι το κριτήριο ότι θα πάμε εκεί? Πόσες μετάνοιες θα κάνουμε, το λέει αυτήν. Πόσες θυσίες θα κάνουμε, το λέει αυτήν. Τι λέει? Πείνασε και μου δώσετε να φάω, δίψασε και με φωτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν ασθενής και ήρθατε και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και σημαίνω. Και όταν θα του πούνε, πότε σε είδαμε, Χριστέ μου, εσένα, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, να είσαι ξένος. Και τι λέει? Τι εξίσωση φοβερή είναι αυτή, να λέει ο Θεός, αφού επίησατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστο, εμή επίησατε, σε μένα επίησατε. Άρα, πού βλέπουμε, μωρέ, τον Χριστό, αν θέλουμε να τον δούμε? Εκεί έτσι νομίζετε, κοιτάμε, χρώμα, ρε Θεού. Πού? Στα πρόσωπα των ανθρώπων. Στον κάθε ένα βλέπουμε τον Χριστό. Θα μπορούσα να σας πω εδώ, πόσο ώρα έχω ακόμα. Λοιπόν, τι μαθαίνω κάποτε να σας πω αυτό το ανέκδοτο, το έχω με ομιλία. Πηγαίνω και μιλάω στην Κύπρο, στην Μητρόπολη Παρασού. Και εκεί που ξεκινάω, 6,5 ώρα, 7 και που σου φέρνει ο διάφορο του Δεσπότη ένα χαρτί και λέει παράκληση και πάπλα εντολή του Δεσπότη να κρατήσει την ομιλία μέχρι τις 8.30. Να κρατήσει την ομιλία μέχρι τις 8.30. Γιατί θέλει αυτή ο Δεσπότης να σε ακούσει. Και εγώ κράτησα την ομιλία μέχρι τις 8.30. Μπορώ να το πω.
Θα μπορούσα λοιπόν εδώ τώρα να σας πω πώς έζησα τα τελικά μου χρόνια σε μια ενορία. Ο Παδημήτρη μου συγχώρεται, δεν με εννοώ τίποτα, καμιά ενορία θέλω να κρίνω. Αλλά τις ενορίες που ζούσαμε τότε ήταν πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης. Θυμάμαι δύο ιερείς, έναν Παπα-Νικόλα, όπου άκουγε πρόβλημα στην ενορία του, αφήστε με τρέχω. Είχε ένα φορολόγιο και πήγε να διαβάσει. Πότε την ώρα. Άγνωστο, ξάγνωστο, αυτό, άνθρωπο, κατσίκα, γελάδα, αυτό, όλα διαβασμένα. Έτρεχε και διάβασε. Και μετά είχαμε έναν άλλο Παπαστήρο, ο οποίο όταν τελειώναμε τη λειτουργία, και λέμε ότι πήγε ένα ψάρι τη λειτουργία να τον βοηθήσω, για να με τα πόδια κανένα δυο ώρες να φτάσουν στο χωριό του και μπορούσαν να γύρισαν τα πόδια του. Περνούσε τρέχοντας από όλα τα σπίτια του χωριού, τι χρειάζονται, και σημείωνα σε ένα χαρτί. Τι θες να σου φέρω την κυρία, γιατί θα έχω πέντε για όρθια, ένα κιλό, τρία, ένα κιλό. Και στο τέλος του μου λένε, γιατί θέλω, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω. Ναι, θα κάνω. Και ένας άλλος παπάς, ο Παπαγιώργης, όταν πέθανε η γιαγιά μου, δες τι αγάπη είχε και πόσο δυνατή θεωρούσε τη Θεία Κοινωνία. Η γιαγιά μου ήταν στην τελευταία της μάνας μου, η μάνα. Και εκείνη την ημέρα αποφάσισα να περνούσα το διπλανό χωριό, δύο ώρες με τα πόδια. Θέλαμε να κοινωνήσουν τη γιαγιά μου. Και τι το έκανα. Και ξεκινάει ο παπάς με προστάει, το παιδί μαθητής δημοτικού. Ξεκινάει με τη ιστορία του. Δεν βγάζει καν τη στιγμή του, πέφτει μια κοινωνία και με τα πόδια έρχεται, έρχεται. Βροχή, Νοέμβριος μήνας, μουσκελά. Ήρθε όμως. Και μόλις μπαίνει στο σπίτι, του λένε, «Αχ, ο Παγιώτη, δεν προλάβαμε. Σουλουκιάζεται στο πλατή σχαλολεκτικά και κλαίει με αναφιλητά. Δεν μπορούσα, ρε παιδιά, όλα να τρέξω. Πόνες ο παπάς, γιατί δεν πρόλαβε να κοινωνήσει τη γιαγιά. Έστασε, όχι νερό. Λες και το είχαμε ρίξει με το λάστιχο, όλη τη βροχή, δύο ώρες. Σήμερα, τα αντικαταστήσαμε όλα με το ωραίο του ίντερνετ. Και εκεί μας βομβαρδίζουν, και αν λίγο προσέξτε τώρα, μας βομβαρδίζουν με αμφισβήτηση των πάντων, όχι από, όχι, εγώ δεν θα πω που μας αμφισβητούν οι άνθρωποι, όχι, καθόλου, δεν είναι ενδιαφέρον. Καλά κάνουμε να μας αμφισβητούν. Αλλά θα πω που εμείς αμφισβητούμε με αξία σειρά. Για λίγο, παρακαλώ, σας φιλώ τα πόδια ολονών. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητούμε την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι το σπίτι του Θεού που μας καταδέχεται να γίνει και σπίτι δικό μας. Η Εκκλησία μας σώζει. Διάβασα κάπου και θέλει πολύ προσοχή αυτό στις μέρες μας με κάποιους. Στην Καθολική Εκκλησία λέει την αλήθεια, την κατέχει ποιος. Αλήθεια, ό,τι πει, την αλήθεια. Ο ένας, ο Πάπας. Στην Προτεσταντική Εκκλησία, ποιος κατέχει την αλήθεια. Ο καθένας. Στους Προτεστάντες, ο κάθε ένας είναι, έχει την αλήθεια. Μια γράφει την διαγραφή. Αυτό θεωρώ εγώ αλήθεια. Ενώνει και τα πράγματα και με κάποιες άλλες θρησκιούλες και φτιάχνει τη διάρκεια θρησκεία. 3.000 και κομμάτια, 6.000 τώρα οι Προτεστάντες. Ατελείωτα, δεν έχουμε. Δεν υπάρχει κάποιο φρένο στο χωρισμό. Στους Καθολικούς ο ένας, στους Προτεστάντες ο καθένας. Σε εμάς, όλοι μαζί. Και πρώτοι από όλους, έτσι τα φτιάξαν οι πατέρες μας, η σύνοδός μας.
Όχι. Το πάμε. Γιατί πάμε να το μπερδέψουμε πολύ και θα μπερδέψουμε τον κόσμο και θα χαθεί. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα εγώ που με την έφερε από τον μισό το παράδειγμα. Και μην με ξανακαλείτε. Φωνάξαμε κάποιοι και εγώ. Σηκώσαμε ψηλά. Γιατί κάναμε Πάσχα για μία χρονιά, μία η ώρα. Το τι είναι, λέει, μένει στην αμαρτία και είναι λάθος, τι είναι, είναι. Και ρωτάει ο Χαζός ο Παπαχρίστος, μαζί με τον αδερφό του που είναι παπά στην Κόνιτσα, εγώ έχω δύο χωριά. Ο αδερφός μου έχει έξι. Ο αδερφός μου ξεκινάει την Ανάσταση το πρωί, στο μεγάλο σώμα. Σε αυτό το χωριό, σε δύο ώρες στάλος, σε μία μισή ώρα στάλος, μία ώρα πάλι και το βράδυ μετά πηγαίνει και κάνει στο τελευταίο χρονιό. Ο Παπαχρίστος από τότε που έγινε παπάς, στο ένα χωριό κάνει στις 9 και στο άλλο στις 12 το βράδυ. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα σωθήσουμε πολύ. Η Εκκλησία μας λέει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η απλότητα του Θεού. Για λίγο να πω και σε κάτι άλλο, συγχωρέστε με. Πολεμάμε τους ξένους. Πολύ. Ξέρετε τι είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Μήπως να τους έστειλε στην αυλή μας ο Θεός για να τους κάνουμε χριστιανούς. Λέω, μήπως, εγώ έτσι το βλέπω. Και βάφτισα πάρα πολλούς από αυτούς. Είχα την τύχη στην ενορία μου να βαφτίσω πάνω από 80 Γεχοβάδες. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτό. Απορώ και εγώ που ξεκίνησε έτσι. Είδα μια μέρα στην ενορία δύο Γεχοβάδες να περπατάνε. Σταματάω δίπλα τους και λέω μέσα ή τους κυνηγάς ή τους αγαπάς. Δεν ξέρω γιατί μου είπε το μέσα, τα κάπα τους και το νου. Λέω, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, το σύστημα, τι κάνετε, τους αγαπητάνους, τι παπάσι, να το ζεχόμουν, δεν μας έδωσε, δεν μας έκανε. Και είχα δύο, ήταν καλοκαίρι, έτσι τώρα σαν πάω ζέστη, και είχα δύο νερά κρύα δίπλα. Λέω, παιδιά, να σας περάσω δύο νερά, είμαι στη ζέστη, μες στο τοπίδι που είστε. Τους περνάω τα νερά, μέχρι τότε δεν είχαν μιλήσει, δεν είχαν πει ούτε καν καλημέρα. Και πάω να φύγω. Και με φωνάζουν, παπά, πού μπορούμε να σε δούμε. Σου λέω, σε λίγο πάλι και με σπερνώ, ήταν κοντά η Εκκλησία. Ήρθαν στην Εκκλησία, ανάψαν κερί, πιάσαν μια κουβέντα που πήγε ώρες και ήρθαν και βαφτίστηκαν αυτοί και όλες τις οικογένειες και το ενός και το άλλο. Όλοι οι γνωστοί. Και από εκεί και πέρα έρθει κι άλλοι. Συγχωρέστε με που το έκανα. Συγχωρέστε με που δεν τους έδινα. Συγχωρέστε με που δεν τους έδωσα. Συγχωρέστε με που δεν τους πέταξα να φύγουν κυνηγημένοι. Από τότε έχουν έρθει κι άλλες οικογένειες και έχουν κάνει και γάμους τους, έχουν κάνει και λοιπά και πήραν τον δρόμο. Αυτός ξέρει. Όταν λοιπόν φωνάζουμε για τους ξένους την παραβολή που λέει «Ήμουν ξένος που μου περιμαζέψατε, τη διαβάσαμε ή δεν μου διαβάσαμε». Όταν φωνάζουμε να το μαρακώσετε, όταν φωνάζουμε για τους αλήτες, τους νέους, την παραβολή του ακροδότης στον βάθο τη διαβάσαμε ή δεν τη διαβάσαμε. Ξέρετε τι όμορφα πράγματα ζω από εκείνα τα παιδιά που εσείς τα βλέπετε και τα λέτε αλήθειες. Σας είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Είναι ό,τι πιο υπέροχο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος να συναντηθεί με αυτά τα παιδιά. Και στο σπίτι σας, σας παρακαλώ πολύ, κάντε κουβέντα με τα παιδιά σας. Κι ας είναι κάποια λίγο έχουν ξεφύγει. Κι άμα δεν μπορείτε εσείς, αυτό το αναλαμβάνε. Τους καλούς λίγο τους θέλετε. Αυτούς όμως τους αλήτες, πέστε τους στο τηλέφωνο μου και που ξέρετε,
ξέρω τα ελληνικά. Πράγματα μαζί τους. Και μπορώ κάτι να πω ή κάτι να βγάλω. Έχω σημειωμένο εδώ ότι ο Χριστός δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό. Ξέρετε ποιον αποστρέφεται. Τον εγωιστή και τον υποκριτή. Ο έννοιος γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ. Αλλήμονός. Ενώ ο τελωνάτος, ενώ η πόρνη, ενώ ο άστοχος, ενώ ο αμαρτωλός πρόβατο, που είναι ο αμαρτωλός, ο προσπληκτή, η χαθή. Όλοι αυτοί σώζονται για τον Χριστό. Πότε, όταν νιώσουν την αγάπη του Θεού. Αν νιώσουν την αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός μπορεί να το σώσει, θέλει να το σώσει. Άλλωστε για τον καθένα μας έχει χύσει το αίμα του, είπαμε, και εκένωσε εαυτόν, άδειασε τη δόξα του ο Θεός. Άδειασε τη θεότητά του, την άμαρα, συγγνώμη, έκρυψε τη θεότητά του. Δεν έπαψε να είναι Θεός, αλλά εμφανίστηκε ως ο έσχατος δούλος. Μορφή δούλου λαφών, εν ομοιώματι ανθρώπων γινόμενος. Έγινε όμοιος και ίδιος με εμάς. Γιατί, μωρέ, γιατί, τι μας αγαπάει. Υπάρχουν πατέρες που έχουν μιλήσει για αυτή την αγάπη με τις πιο τρελές λέξεις. Έχει, λέει ο Θεός, λέει ο Σιμεών, λέει ο λόγος, μανιακό έρωτα με τον άνθρωπο. Όχι, είναι ερωτευμένος. Ξέρετε, έχουμε μπροστά μας έναν ερωτευμένο Θεό με εμάς. Έτοιμο να μας αγκαλιάσει, έτοιμο να μας δώσει τα πάντα, έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο. Και εμείς γυρίζουμε την πλάτη και φεύγουμε. Γιατί? Γιατί δεν πιστήκαμε ποιος είναι ο Θεός. Γιατί δεν καταλάβαμε την άπειρη αγάπη του Θεού. Την άπειρη που γίνεται έρωτας, που γίνεται θυσία, που προσφέρει τα πάντα. Έχουμε τις μέρες μας τόσους αγίους. Έχετε διαβάσει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της διδασκαλίας των σύγχρονων αγίων είναι τι? Η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Πόση πολύ αγάπη μιλούσε, πόση πολύ αγάπη μιλούσε γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Και να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Για να δούμε το ζούμε εμείς. Ζούμε, ας πούμε, την Ανάσταση τόσο πολύ. Μου λέει μια μέρα ένας μουσουλμάνος, μου λέει, άρα Χριστέ. Άχριστοι είστε οι σύγχρονοι χριστιανοί. Του λέω τώρα, πώς να σας αφαιθούμε. Γιατί? Τι εννοείς? Μου λέει, εσείς είστε η μόνη θρησκεία που έχετε ζωντανό Θεό. Ο δικός σας Θεός πέθανε και αναστήθηκε. Μουσουλμάνος μου τότε. Και μάλιστα κτηνητής μουσουλμάνος, ορθωμένος. Τον πιστεύετε όμως, μου λέει. Μου λέω, μάλλον δίκιο έχεις. Και επειδή μιλάμε για μουσουλμάνους, αν δεν έχετε μπει στο ίντερνετ, να δείτε τον Άγιο Γεώργιο του Κουδουνά, σας παρακαλώ κάντε το. Ο Άγιος Γεώργιος του Κουδουνάς είναι μία εκκλησία από τον 10ο αιώνα στο μεγάλο το νησί στην Λιβόνισσα και πάνω στην κορυφή, τέρμα στο βουνό, έχει ένα μοναστήρι που λέγεται Άγιος Γεώργιος του Κουδουνάς. Εκεί όσες φορές λειτουργούμε, και έχω βρεθεί και έχω λειτουργήσει στην τύπη του, οι προσκυνητές είναι, ανοίξτε μετά το ίντερνετ, 300.000, 400.000, πώς είμαστε τώρα έτσι ουρά, αυτή η ουρά να είναι 3 χιλιόμετρα. Και δύο γεγονότα που πήγαν και τελειώνουν. Πηγαίνω, λειτουργούμε, πάνω με τον Δεσπότη, με έναν διάφορο και εγώ. Και μετά το παλικάρι που μας συνόδευε, που ήταν από εκεί από την Τουρκία, μου λέει, πάμε κάτω να φάμε, ωραία, πίσιμη μέρα, σήμερα Πασχαλή, πάμε να φάμε
Προφθέτες. Προφθέτες είναι πολύ με θρηλυκή. Πηγαίνουμε, μας βλέπει το αφεντικό και λέει απ' την πίσω, έχω φρούσει παράσιμα ακόμη, απ' την πίσω πόρτα, πάμε σε ένα δωματιάκι σε σαλόνι, είμαστε τέσσερα άτομα, εγώ με το γιο μου και ο φίλος μου, το κορίτσι του, με το οποίο παντρεύτηκαν μετά, και καθίσαμε να παραγγείλουμε να μας φέρουν να φάμε. Έρχεται μια στιγμή αφεντικό, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια μου πάνω στα γόνατά μου και κλαίει. Κλαίει, 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 κλαίει. Δέκα λεπτά. Γυρίζει, μου σκέφτεται ο όρος, μου φτάνει. Για αυτούς, αλύζει. Για μας, ηλίζει. Και με πιάνει το μπράτσο λίγο πιο πέρα, ακούγαν και οι άλλοι, μου λέει, μια σύντομη εξομολόγηση να το διαβάσεις εύκολα. Τη διαβάζω εύκολα. Ακούστε και τη συνέχεια τώρα πιο ωραία. Τρώμε κάτι, φεύγουμε. Πηγαίνω μετά την επόμενη χρονιά με τα παιδιά μου και μια παρέα φίλου. Και ψάχνω τον Ηλία, τελειώνουμε πάρα μάλιστα τον Εσπερινό στον Αγγελιόλιο και το κουρμά. Κατεβαίνουμε κάτω, εκεί έχει κι άλλο, είναι ωραία να έχει κοντά. Στον δρόμο όμως κατεβαίνουμε, σταματάει το περιπολικό της αστυνομίας και μου λέει ο αστυνομικός, μόνος του ένας αστυνομικός, λέει, πέρα μέσα παπά. Κάτσε εδώ. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, πέρα μέσα να σε πάω κάτω στο λιμάνι. Και λέει, εγώ και παρέα, όλοι μαζί. 9 άτομα είναι αυτός, 10 σε ένα τζιπάκι. Μένας πάνω στον άλλο. Και τι μας είπε στον δρόμο. Έρχομαι κάθε χρόνο και ανάβω και εμείς στον Αγιώργη. Στο ίδιο, στον Ακούλ. Κάνει πολλά θαύματα ο Αγιώργης. Κλείνει μαγαίνες. Πηγαίνω λοιπόν και την επόμενη χρονιά, και ψάχνω τον Ηλία. Και να φάμε και να τον δούμε. Και εκεί που ψάχνω στον τόπο που είχα εντοπίσει ότι ήταν, και δεν τον βρίσκω και με πειράζουν τα παιδιά που εγώ πέρασαν τα χρόνια στην Ιστορία του Χρήστη. Έρχεται κάποιος πίσω, όπως έψαχνα, χωρίς τα ράσα μου. Ήταν οι μέρες που είχα κάνει την Ιεσουφιά Τζαμί και είπε το Πατριαρχείο, κάνει την ράσα και την ιστορία. Και έρχεται ένας από πίσω και μου λέει το Ηλία, ψάχνεις. Δεν γύρισα καν να το δω, μου κόπηκαν τα πόδια. Λέω, τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό. Καλό, κακό, βοηθάω τον Ηλία, φωνέ ή ψάχνουμε ιστορίες. Και πριν πω εγώ, μου λέει, τρίτο στενό, προχώρα και άλλα δύο τετράγωνα είναι εκεί, φτιάχνει το μαγαζί. Πάμε, τρελαίνει το Ηλίας που μας λέει και τι μου λέει, τι μου λέει. Μιλήσαμε, την καλεστήκαμε, την φοβηθήκαμε, χαρήκαμε. Λέει να πας κάτω στο λιμάνι, στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένουν άτομα. Και πάω στο τάδε μαγαζί και κλείνω τις πόρτες και ρίχνω τα φώτα και έχω ένα κεράκι και μου ζητάνε ξενολόγηση με 15 άτομα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ξέρει να τα ανακατώνει τι θέλει από εμάς τώρα. Ταπείνωση, αγάπη, θεία κοινωνία, ξενολόγηση και αγάπη, 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 αγάπη να μας προλάβει. Και θα μας σκεπάζει κάθε φορά ο Θεός και θα μας χαρίζεται ο Θεός. Ο Θεός όχι μόνο δεν θέλει να υποφέρουμε, όχι μόνο δεν θέλει να χανόμαστε, αλλά για κάθε έναν χάνεται τον άλλη και για κάθε έναν βρίσκεται χέρι. Και έλεγε ο γεροπροφύριος, ή θα κάνουμε, λέει, τον Θεό να χαίρεται και τον διάβολο να στενοχωριέται, ή θα κάνουμε τον διάβολο να χαίρεται και τον Θεό να στενοχωριέται. Άμα ρωτήσω, τι πεις τώρα, υπάρχουν απορίες.
υπάρχουν απορίες, δύο φινά. Ή θα είπα καλά και δεν υπάρχουν απορίες, ή δεν καταλάβω τι γίνεται. Και για τον πάω δεν υπάρχει μια απορία. Μόνο μην με ρωτήσετε πότε θα ξαναπάρει το δάχτυλο ή γιατί πονάω. Λοιπόν, αυτό. Αν δεν είναι κανείς, θα ήθελα εγώ να εκφράσω έτσι ένα προβληματισμό σχετικά και με το θέμα που αναφέρατε με τις περιόδους που είχαμε την πανδημία και κάναμε γι' αυτό με το Πάσχα. Εάν αντίστοιχα τώρα, γιατί και τότε είχα πολύ έτσι προβληματισμό, γιατί θεώρησα ότι πονηρά λιγάκι φερθήκε το κράτος και μπήγαμε σε μια τέτοια διαδικασία, πρέπει να φερθούμε έτσι αγνά και να το κάνουμε καλοθελήτα με τις ταυτότητες. Δεν ξέρω λοιπόν, πώς. Τέλεια ερώτηση. Εγώ θα πω κάτι. Η Εκκλησία μεγαλούργησε όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Νέρονας. Γιατί? Διότι ζήμωσε την πίστη, την προσευχή, την αγάπη μεταξύ τους και δεν πήρε τα όπλα να δει το πνεύμα. Βεβαίως θα ακούμε την Εκκλησία, βεβαίως η Εκκλησία θα πρέπει να μας θυμίζει τις σκέψεις της τι θα μας λέει, αλλά θα επιμείνω ότι η υπακοή στην Εκκλησία είναι το πρωταρχικό. Εδώ έχετε δύο υπέροχους πνευματικούς, υπέροχους πνευματικούς, ιερείς που τους έχουν στο βάθος της καρδιάς μου. Και όσο συζητάω με τον Παπαδημήτρη κυρίως και με τον πατέρα Ανδρέη πολύ, όσο συζητάω με τους πατέρες, βλέπω πόση αγάπη, πόση ταπείνωση και πόση αλήθεια κρύβουν μέσα τους. Το χώρια πάντως, θα σας πω ένα παράδειγμα, για να δει το διάβολο σου να πώς το χρησιμοποιεί. Μου έρχεται μία κοπέλα. Φωνές τότε μετά εμβόλια ιστορίες το ένα το άλλο. Λέω κοινωνούσες πριν. Κοινωνούσα λέει κάθε μήνα. Πέρασαν και τα εμβόλια, πέρασαν όλα. Λέω πόσο καιρό είσαι να κοινωνήσεις. Δεν ξαναπήρε γιατί δεν αποβέθηκε κανένα παπά. Κέρδισε ο διάβολος ή όχι. Πάει και η κοινωνία. Πάει το πνευματικό έργο. Μια δεύτερη ιστορία. Πηγαίνω στο Άγιον Όρος, το ξέρατε, γνωστή και φίλη, το λέω στην πνευμονία που πάω, για να ξέρω τι βρίσκομαι, δεν πάω κρυφά πουθενά. Και γυρίζοντας με πιάνει ένας νεαρός. Ακούστε τώρα. Έχει πολύ βάθος αυτό το παράδειγμα. Μου λέει, Πάτερ, θέλω να ξέρω τι σου είπαν οι πατέρες για τον Αντίχριστο. Έλα εδώ πέρα το κειμένο. Δεν σε είδα ποτέ, είναι 15 χρόνια σε αυτή την ενορία. Δεν σε είδα ποτέ να κοινωνήσεις. Δεν σε είδα ποτέ να εξομολογηθείς. Δεν σε είδα ποτέ να θυσιαστείς. Νηστεύεις, τα φόβο να λιώ. Κάνε σου λέω τουλάχιστον λίγη ελεημοσύνη. Πας και σε σώσει ο Θεός μέσα από το έλεος σου και την αγάπη. Όχι, σε κάνει δώσου. Α, είσαι ο παλότης. Μιλάς και για τον Αντίχριστο. Σε έχει καβαλήσει ήδη, σε πάει. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη ο Τσάφος, που ήταν από τους μαθητές του Θεοτοκίνου, ένας εκλεκτός γεροδοτικός στην Αθήνα, ρε παιδί μου λέει τελευταία, κάποιοι λέει συνέχεια μιλάνε για τον Αντίχριστο και καθόλου για τον Χριστό. Όλο για τον Αντίχριστο και καθόλου για τον Χριστό. Θέλει πολύ διάκριση η ζωή αυτή. Διότι ο διάβολος σε τσακώνει. Ή από την αμαρτία, εύκολα, ή από τον φανατισμό και χωρίς επίγνωση εσωτερική κατάσταση. Και έλεγε ο κ. Παΐσιος, ό,τι ζείτε, ό,τι σας λένε, ό,τι ακούτε και σας δημιουργεί άγχος και φόβο και πανικό, και μαυρίλα, το σκοτάδι, είναι του διαβόλου, δεν είναι του Θεού. Του Θεού είναι το φως. Και τι ωραία αυτή η φωτογραφία που κάλατε έξω για την εκδήλωσή σας,
Είναι εδώ η μαμά ή το κοριτσάκι που τη ζωγράφησε. Ο παπά με τον πάση. Και η μαμά είσαι. Και η μαμά είναι εδώ, ποια είναι η μαμά. Σερβίρι. Α, Σερβίρι, δεν άφησε. Ναι, ωραία. Αυτό το κοριτσάκι που δείχνει το φως μέσα στην εκκλησία και το σκοτάδι απ' έξω. Είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Έξω από την εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Ακόμα και οι μεγάλοι πατέρες, όταν τους καταδίκασαν σύνοδοι, που υπήρχε και τότε οι αντιπαλωτές των αιρέσεων και όλα αυτά, περίμεναν την αποκατάσταση από σύνοδο, Χρυσόστομος. Δεν ανακηρύχθηκε Άγιος αμέσως. Αποκαταστάθηκε από την επόμενη σύνοδο και προσκυνήθηκε ως Άγιος. Άλλη ερώτηση. Διότι έβλεπα στο πρόσωπο του Γεροπαΐσου και λόγω κόλλητσας που τους ήξερα καλά, έβλεπα στο πρόσωπο του Γεροπαΐσου έτσι την ομορφιά και την αγάπη. Τον κράτησα, όπως και τώρα. Ξέρετε, πολλές φορές το ζει, φαντάζομαι που παντήθησε σε αυτό. Υπάρχουν παιδιά που δηλώνουν άθεοι, εγώ άθεος παπά. Αλλά εκεί κοντά μας, κοντά μας, κοντά μας, κοντά μας δεν φεύγουμε. Αλλά και εμείς θέλει διάκριση να μην το διώξουμε. Μου έρχεται ένας ιερκοβάς μια μέρα, νέος. Και τι μου λέει. Περίμενα σειρά να εξομολογηθούν. Περνάνε οι πρώτοι, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, έρχεται τη σειρά του και έρχεται μου λέει, πάλι δεν βγήκε. Στο παιδάκι μου εσύ, γιατί δεν μπαίνεις. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος και δεν ξέρω αν θα με κρατήσει. Τελικά είναι τελευταίο στο βράδυ. Από το πρωί που ήταν με το βράδυ. Μου λέει πάτε, όρθιος. Λέω κάτσε παιδί μου. Όχι, πρώτο όρθιος και πόρτα ανοιχτή για να φύγω. Δεν λέω, τι νομίζεις. Όταν τον σκοτώσω, θα τον καθαρίσω. Μου λέει είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Σηκώνομαι και τον αγκαλιάζω. Του λέω τιμή μου και χαρά μου που έφτασε το σώσιο και μην περιμένει. Και πιάσαμε μια κουβέντα μετά. Νύχτα ολόκληρη. Τώρα είναι και βαπτισμένος και παντρεμένος και κάθε τόσο εξομολογημένος και κάθε τόσο κοινωνάει. Ποιος κέρδισε. Θεός. Και ο Θεός πρέπει να κερδίσει, δεν γίνεται να μην κερδίσει. Δεν είναι ο εγωισμός μας που πρέπει να χαίρεται. Και κυρίως δεν είμαστε ταπατζίδες στην εκκλησία. Πηγαίνει ένας παππούλης, ένα γεγονός θα σας πω. Πηγαίνει ένας παππούλης στον Γερό Παΐσιο. Και του λέει γεροντά, εγώ στην εκκλησία όποιος δεν κάνει αυτά που πρέπει, τον διώχνω. Του λέει, τι του κάνεις. Τον διώχνω, δεν είναι εδώ κρατά. Ρε παιδί μου, λέει, υπάρχει κάποιος που το κάνει, λέει, καλύτερα από σένα. Ποιος γέροντα το κάνει καλύτερα από μένα. Ο διάβολος είναι παιδί μου, αυτός τους γέροντα από την εκκλησία. Πρέπει να κυβέρνει, του λέει. Στην εκκλησία δεν είσαι ένα διόκτος. Στην εκκλησία είσαι να μαζεύεις. Άλλος. Τώρα θα μου... Α, λέγει καθόλου. Μ' αρέσει να έβαλε σαν το γη κάνει, εντάξει. Δυστυχώς, το όνομά σου. Μαρατή. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές εμείς είμαστε αυτοί. Εμείς είμαστε αυτοί. Κρίνουμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε, ελέγχουμε, κάνουμε αυτό. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Λέω σε κάποιον που σκέφτεται έτσι, λέω γράψε μου λίγο 10 λάθη δικά σου και μετά 10 καλά δικά σου. 10 λάθη της γυναίκας σου και 10 καλά της γυναίκας σου. Σε τι δύσκολο, λέω πρώτα ποια θα γράψεις.
τα καλά τα δικά μου και τα λάθη της συνέχεια. Μακρύς ο δρόμος που έχει να κάνει. Ενώ αν ξεκινήσει να γράψει πρώτα τα λάθη του, μετά τα καλά της γυναίκας του και μετά τα λάθη, τα καλά και τα λοιπά, τα δικά του, τότε είναι μικρός ο δρόμος. Βεβαίως. Μα υπερηφάνιση αντιτάσσεται, λέει ο Χριστός. Αντιτάσσεται στον περηφάνιο. Δεν λέει στους αμαρτωλούς. Τον αμαρτωλό το σώζει. Για τον αμαρτωλό θυσιάστηκε. Για τον εγωιστή όμως, ο εγωιστής είναι μόνος του. Γοηστής είναι ο Φαρισαίος απέναντι στον τελώνη στην παραβολή. Ποιος κατέβηκε και λέει δικαιωμένος. Ούτως ή ούτως. Πόσοι από εμάς σήμερα ταυτιώνται ότι εγώ είμαι ο καλός και όλοι οι άλλοι και η απαρτολή και οι άνθρωποι και ο παπάς και οι παπάτες και οι δεσποτάτες και οι πατριάρχες και όλοι. Πατέρα, στην ομιλία άκουσα ότι είπατε ότι κάποιοι κατηγορούν ότι είναι με πατριαρχικούς. Εσείς μιλάτε με τέτοιους ανθρώπους, τους δείχνετε, γίνεται κάποια συζήτηση, κάποια διάλογο με αυτούς ή τους... Όχι, δεν έχω δικαίωμα να πολεμήσω κανένα. Την αγάπη μου, ναι, αλλά και την υπακοή μου στην Εκκλησία πάνω απ' όλα. Την αγάπη μας σε όλους, εγώ αγαπάω και εδώ, φανταστείτε εσείς, αγαπάω τους Ολυμπιακούς τώρα. Χαίρομαι που γέλασα. Άλλος. Λοιπόν, θα ήθελα μέσα στην καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Παπαδημήτρη, πολύ όμως, και τον πατέρα Εμμανουήλ, ακόμα και πολύ όμως, γιατί είναι δύο εκλεκτόταθοι ιερείς. Και έχω μία έκπληξη, συγχωρέστε με να την κάνω. Η μία έκπληξη, επειδή εδώ είναι πάρα πολλές φίλες της παπαδιάς μου, θα πω ότι αυτή την έκπληξη την τίμασε η παπαδιά και μου την έδωσε. Δεν μπορούσε να τη είπε για λόγους ενορίας. Έκατσε στη θέση μου να ετοιμάσει το πανηγύρι του ναού που έχουμε μετάδειο και έδωσε δύο δώρα. Ένα δώρο, δέστε τώρα τι έκανε η παπαδιά, είναι οι παπαδιές λένε. Ένα δώρο είναι για τον Παπαδημήτρη, αλλά όχι αυτό, για την εγγόνα του. και είδα ότι μου λατρεύει και ζήλεψα με μια υποχρέωση όμως το δίνω τον δώρο, ότι θα έρχεται να κάνει και προηγούμενες. Είναι το μόνο που την κοίτησε. Πρέπει να μην κοίτησε να μακάω. Παρακάτω και τη δεύτερη έκπληξη. Η δεύτερη έκπληξη τώρα. Επειδή και ο άλλος παππούλης είναι δυνατό, δεν η καρδιά μου γεμίζει κάτι φορά να έρθω. Η παπαδιά λίγο τι έκανε. Έστειλε ένα δώρο και για τον οικογένεια του Μανώλη, αλλά μου λέει, όχι, δεν θα το δώσει στον ίδιο. Θα το δώσει και με ζητέρα. Έλα. Έλα το βρεφάς, έλα. Να ξέρετε κάτι. Τώρα που λείπει η Παπαδιά μου θα το πω. Τρώνε μεγάλο ζόρι οι οικογένειες των ιερέων. Ο Παπαδημήτρης και ο Παπαμανώλης αυτές τις μέρες που είμαστε κι εμείς εδώ δεν προλαβαίνουν να πάνε σπίτι τους καθόλου. Νομίζετε ότι είναι εύκολο για τις οικογένειες? Όχι. Και για εμάς τους ίδιους? Όχι. Και μου λέει χθες μου λείπει η εγγόνα μου. Γιατί είχε μια μέρα να την πει. Έτσι δεν είναι. Και γιατί ένα χρόνο το σκατούλιγο
και πάτησε το τηλέφωνο και την πήρε. Πήγε για μια παρέα στο τέλος το Παΐσιο και του λέει, «Γέροντα, πες μας κάτι». Τι να σας πω, ρε παιδιά. «Ρε Γέροντα, πες μας κάτι. Τι να σας πω εγώ, ρε παιδιά». «Γέροντα, πες μας κάτι από αυτό που λέει η καρδιά σου». Και ο Γέροντας απάντησε, «Η καρδιά μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη χαρίσω». Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ, να κόψω καρδιά μου 1000 κομμάτια και να σας τη χαρίσω, διότι τα Χανιά, τον Άγιο Παντελεήμονα, εσάς όλους σας λατρεύω, σας αγαπώ. Το πόδι και έσπασα το πόδι του δασκάλου και του χέρι μου σημαντική από παλιά. Και έτσι από τότε σταμάτησα το κολόσφο και το πάνω. Καθίστε. Η χαρά δεν περιγράφεται και τα λόγια είναι πολύ φτωχά, αληθινά. Για να πω πως αυτές τις ημέρες τα πρόσωπα που ήρθαν, ο Ηλίας ο Γαμής, ο πατήρς Κύριος Λίδωτη, ο Βασιλάκος, αλλά ο πατήρς Χρήστος, τον οποίο είχαμε και περισσότερες μέρες και θα τον έχουμε, μας έκανε να νιώσουμε αυτό που είναι σπάνιο για τις μέρες μας. Το ίδιο και χθες και προχθές, αλλά συνειδητά όπως το έζησα. Σήμερα είμαστε σε έναν κόσμο για τον οποίο έχουμε μια άποψη πολύ απογοητευτική. Και δεν εμπιστευόμαστε και βλέπουμε να μην πηγαίνει καλά και βλέπουμε συνεχώς να προκύπτουν θέματα και προβλήματα κοινωνικά άσχημα και νιώθουμε πως είμαστε σε έναν λάθος χώρο. Γινόμαστε στον εαυτό μας, φοβούμαστε, δεν χαιρόμαστε. Το αντίθετο λοιπόν, ζούμε αυτές τις ημέρες με τις εκδηλώσεις εδώ στην ενορία μας. Προσέξτε, συγχωρέστε με, δεν το λέω περί αυτολογώντας και επαινώντας την ενορία, αλλά το λέω με μια απέραντη ευγνωμοσύνη για το τι κάνει ο Θεός με έναν Άγιο και με τη γιορτή του. Πώς φέρνει τέτοιους ανθρώπους για να μιλήσει ο Θεός μέσα από τα πρόσωπά του, στη ζωή του, στη συμπεριφορά του, στην αγάπη του. Να μιλήσει ο Θεός σε εμάς και να το νιώσουμε και να το ζήσουμε έτσι όπως το ζούμε, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον, γεμίζοντας την ψυχή μας χαρά. Το βλέπουμε στα πρόσωπα όλων πως αυτή η χαρά ευτυχώς ακόμα μπορεί να υπάρχει. Και επίσης μπορούμε να μοιραζόμαστε τέτοιες ώρες, τόσες ώρες, δείτε το, χωρίς το κινητό, χωρίς την τηλεόραση, χωρίς το πρωτοβουλίο, χωρίς την κατανάλωση, χωρίς τις εξαρτήσεις.
μπορούμε να είμαστε τόσες ώρες σε κάτι υγιές, σε κάτι αληθινό, σε κάτι το οποίο κάνει την καρδιά μας να αναπνέει ξανά οξυγόνο και να λειτουργεί. Το οφείλουμε κατά ένα μεγάλο μέρος στους ανθρώπους αυτούς που μας αγαπάνε και έχουν τον κόσμο αυτή ο Χριστός, ο οποίος άφησε τα πάντα και ήρθε εδώ. Το οφείλουμε. Να είναι περιμένουμε. Τι ωραία. Κι άλλες να ήταν και με μακάρι να συνεχιστεί και έτσι. Και από αυτό το τρίμηνο τώρα αρχίζει αύριο ο εσπερινός. Θα είναι ο Θεοφιλέστατος ο ηγούμενος της Μονής Ουρανέκης ο εσπερινό. Η παράκληση, η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Θα ψάχνουμε με την καρδιά μας παγιδικά. Η Θεία Λειτουργία την ημέρα του Αγίου Παντελεήμωνα με τον Σεβασμιότατο και μας είπε ότι θα θέλει να είναι και ο Θεοφιλέστατος της Μονής του Βερνέκη να συνειδητοποιήσουμε. Χαρά μεγάλη με τους άλλους ιερείς ένα. Σήμερα δεν μπορούσε να έρθει κανείς από τους ιερείς γιατί είναι η παραμονή της Αγίας Παρασκευής και έχουν εσπερινούς. Τις άλλες μέρες ήρθαν οι πατέρες και προλόγησαν τους ομιλητές. Εγώ ανατριχιάζω, χωρέστε θα το πω όπως λέω, ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη ότι μπορούμε επιτέλους να είμαστε μαζί και με τους άλλους ιερείς, οι οποίοι ήρθαν με πόση χαρά. Πατήρ Ελευθέριος, Πατήρ Βασίλειος, Πατήρ Αλέξανδρος. Και θα έχουμε και την Πέμπτη στην εορτή του Αγίου Παντελεήμωνα το απόγευμα που θα έρθει ο Πατήρ Ευάγγελος ο Παπα-Νικολάου να μιλήσει, θα τον προλογήσει ο Πατήρ Ιωάννης, ο Μαστοράκης από τον Πέτρο και Παύλο. Τι ωραία να είμαστε μαζί. Μ' αυτή την καρδιά την ανοιχτή, μ' αυτό που θέλει ο Θεός, που μας είπε και ο Πατήρ Χρήστος πριν, είναι απάντες εν ως. Και είναι αλήθεια επίσης, συγχωρέστε που σας κουράζω, αν νιώθετε ότι δεν αντέχετε άλλο, είναι ανοιχτές πόρτες, αν δεν μπορείτε να φύγετε, αλλά θα ήθελα να σας πω μέσα από την καρδιά μου τον καημό τον ωραίο αυτόν και να τον μοιραστώ μαζί σας. Είναι απίστευτες αυτές όλες τις στιγμές, οι οποίες εμάς τους ιερείς παρά την θυσία όπως είπε ο Πατήρ Χρήστος, μας δίνουν πάρα πολύ κουράγιο να συνεχίσουμε. Γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη επανάσταση σε ό,τι συμβαίνει στις μέρες μας. Εμείς δεν κάνουμε αυτή την επανάσταση με όπλα κατά του εμβολίου, της ταυτότητας. Η επανάσταση που μας κάνει να ζούμε είναι αυτή που έχει Χριστό και Αγίους και αγάπη και κοινότητα και ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Γι' αυτό θα το μοιραστώ μαζί σας εξομολογητικά. Δείτε πόσες άλλες εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη μας και βλέπουν το φως της δημοσιότητας με βαρύτερους τίτλους και είναι 5-6 άνθρωποι, 10. Και αυτές τις εκδηλώσεις που είναι 100, 190, 200 άνθρωποι δεν ακούς κουβέντα ότι συνέβησε. Δεν υπάρχουν. Για τη δημοσιογραφία, για τον κόσμο τον κοσμικό δεν υπάρχουμε. Κι όμως, εμείς υπάρχουμε και ζούμε και χαιρόμαστε. Και αν είναι η καρδιά μας και χαμογελάμε τα χαμόγελα του Παπαχρίστου, τα χαμόγελα αυτά τα αληθινά χαμογελάει η ψυχή και αρχίζουμε και παίρνουμε τα πάντα μας και μπορούμε να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός, το αληθινό. Το αληθινό μέσα
το κρίμα μας, μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στα πάθη μας, μέσα στον αγώνα μας, μέσα στα άγχη μας, να είναι να καταδέχεται το αληθινό, να έρχεται μέσα σε αυτή τη βρώμικη σπηλιά μας και να γεννιέται και να ζει και να λάβει και να μεταδίδει στον κόσμο φως. Αυτό είναι μια ανατροπή, την οποία φοβάται ο υπόλοιπος κόσμος, γι' αυτό και κυνηγάει την Εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει εκείνο, εμάς μας ενδιαφέρει να ποιος είναι ο δρόμος, όποιος θέλει, ας τον ζήσει. Γι' αυτό και οι άλλοι, παρά το ότι δεν είχαν ούτε πολιτικούς να τους υποστηρίζουν, ούτε κόμματα, ούτε μεγάλα κεφάλαια για να τους υποστηρίξουν, παραμένουν πάντοτε στη δημοσιότητα. Κάθε χρόνο στα πανηγύρια απάκρης άκρης όλη την Ορθοδοξία, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ποιος τους διαφήμισε? Κανένας. Ποιος τους κρατάει στην επικαιρότητα? Κανένας. Η αλήθεια της αγάπης του Θεού βιωμένη στα πρόσωπα των Αγίων, στις καρδιές μας. Αυτό τους κρατάει στην δημοσιότητα. Ευτυχώς, γι' αυτό με αυτό θα σταματήσω, ευτυχώς γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα στην Εκκλησία μας, σε οποιαδήποτε εποχή, όσα ανάποδα και πάντα κι αν γίνονται, να ξαναβρίσκουμε πάλι λόγο καθαρό της καρδιάς. Θα κλείσω μόνο με το ο Πατήρ Χρήστος το έδεσε σήμερα. Πήγαμε κάπου να φάμε. Έκαναν τόση χαρά οι άνθρωποι, ούτε σε σπίτι να μας κάνουμε το σπίτι να μας φιλοξενούσαμε. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο και φάγαμε το μεσημέρι. Έκαναν τόση χαρά, επέλεξαν το καλύτερο μέρος να κάτσουμε, να είμαστε στη δροσιά, και ήταν όλοι από πάνω μας να μας περιποιηθούν, και όταν στο τέλος ζήτησα το λογαριασμό για να πληρώσουμε, μου λέει το παιδί, ο νέος, λέει, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε, μας θυμίσατε που ήρθατε. Πήγα στη μάνα του και λέω, δεν γίνεται, εσείς εδώ που λέτε. Χρειάζεται να πληρωθείτε. Μου λέει, έσχισε τις αποδείξεις ο ίδιος. Ένα όμως θέλω να σας πω. Δεν γίνεται να πληρώσετε όταν ξέρω ότι σώσετε το γιο. Από ναρκωτικά και μαγείρες. Ποιος το έκανε αυτό? Η χάρις του Θεού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί. Και εμείς οι παπάδες, χωρίς τη χάρη του Θεού, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και οι Άγιοι του Θεού, χωρίς τη χάρη του Χριστού, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, διαλέγουμε η εικονική πίστη ή η αληθινή σχέση. Αυτή είναι η δική μας πρόκληση που βάλαμε φέτος ως θέμα στις εκδηλώσεις μας και πιστεύω και σε εσάς να γίνει αφορμή αυτή η πρόκληση να γίνει κάτι μέσα σας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Με πρώτον από όλους απόψε τον Πατέρα Χρήστο, τον οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να δώσουμε με την καρδιά μας το δικό μας το δώρο. Όσο φτωχό κι αν είναι, είναι της καρδιάς μας και έχει όλους μας μέσα. Καλά. Η
επειδή θα είναι μέχρι την Παρασκευή εδώ, σκέφτομαι μέχρι την Πέμπτη το βράδυ που θα έχει την ομιλία του Παπαγγέλη να είναι εδώ όσοι θέλουν να τις χαλέψουν. Να πω και αυτό, είτε γύρω-γύρω, γιατί δεν αναφερθήκαμε, υπάρχουν όλες αυτές οι φωτογραφίες που μας έφερε ο πατήρ Χρήστος. Είναι μια έκθεση φωτογραφίες για τον Άγιο Παΐσιο. Όποιος θέλει μετά μπορεί να τις δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι μας φέρνει την αγιορυπία του ίδιου του Αγίου Παρισίου εδώ, σε αυτό το χώρο, σε εσάς. Να είστε καλά, καλή πανηγύρι, χρόνια πολλά να ζήσουν. Ανούλες, Χριστίνες, Παρασκευούλες, Παντελίδες, να ζήσουν, να χαίρεστε τα ονόματα σας, τις οικογένειες σας, τα πρόσωπα σας, να χαίρεστε να μην το βάζετε ποτέ κάτω, να μην παρετήσετε ποτέ. Έχει ο Θεός με την ευχή